Σημαντική μέρα σήμερα για την ΠΥΕ Ναυπάκτο με την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών. Οι εθελοντές πυροσβέστες έρχονται στην ΠΥΕ Ναυπάκτο αφού εκπαιδευτήκαν από τους αξιωματικούς. Το αρχηγείο μας τους πιστοποίησε και εμείς ως υπηρεσία τους θεμήσαμε αυτή τη μικρή και σεμνή τηλετή και αναλαμβάνουν πλέον υπηρεσία. Θεωρώ ότι όλοι μας και οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν σήμερα εδώ, εγώ σαν περιφερειακός διοικητής, ο διοικητής υπηρεσίας Ναυπάκτου, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα θα ενισχύσουν το επιχειρησιακό έργο της ΠΥΕ Ναυπάκτου, θα είναι σε κάθε συμβάν μαζί μας και θα είναι πάρα πολύ πολύτιμη βοήθεια τους. Και πάλι θέλω με την ευκαιρία που μου δίνεται να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια ιδιαίτερη στιγμή, μια ιδιαίτερη μέρα, μια πρωτοβουλία που πήρε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία να τιμήσει ιδιαιτέρως τους εθελοντές πυροσβέστες, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι με μια σχετική εκπαίδευση, με μια καλή συνεργασία με την τοπική υπηρεσία της Ναυπάκτου, θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μπροστά σε δύσκολες και αποκλειστικά δύσκολες συνθήκες, την ώρα της φωτιάς, την ώρα της πλημμύρας. Άρα είναι άνθρωποι που τους χρειαζόμαστε και είναι άνθρωποι που βοηθάνε και τις υπηρεσίες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου που την ίδια ώρα επιχειρούν στα συμβάντα αυτά τα δύσκολα. Θέλω λοιπόν να τους συγχαρώ όλους. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη, να έχουν λίγα συμβάντα, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνουν και όταν παρεμβαίνουν να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Να τους ευχηθώ υγεία στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Και θέλω επίσης να συγχαρώ το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, τον κύριο Χρήστο Βασίλη, για αυτές τις πρωτοβουλίες, για την καλή συνεργασία που έχουμε, για τις ασκήσεις που έχει κάνει και στην περιοχή τη δική μας, στην περιοχή του Εφπαλίου, και για την άψογη συνεργασία όπου και όποτε χρειάστηκε. Βέβαια, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και να μην συγχαρώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μπόκα, τον Χριστόφορο Μπόκα, για την άψογη λειτουργία της υπηρεσίας του σε όλη τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Ήταν παλιά διοικητής εδώ. Έχουμε κάνει κάτι μοναδικό παλιότερα μαζί του, μια άσκηση στο νησί, στα Τριζόνια. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας και εμείς, σαν Δήμος, φροντίζουμε να βοηθάμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μισθώνουμε πυροσβεστικά οχήματα στην Ερατινή, στα Τριζόνια, παντού, ώστε να μπορούμε ο Δήμος από τη μεριά του, η πυροσβεστική υπηρεσία από τη δικιά της μεριά, οι εθελοντές από τη δικιά του σκοπιά, να μπορούμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες την ώρα των συμβάντων, την ώρα του κινδύνου. Να χαθούν ζωές, να χαθούν περιουσίες. Θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα με την ευκαιρία. Θα πρέπει και οι κάτοικοι και όλοι μας να παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει, να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να προστατεύουμε τις περιοχές μας, να ξεβουλώνουμε τα βλάκια μπροστά στα σπίτια μας. Πέραν των αναγκών που θα καλύψουν υπηρεσίες, κρατικές ή δημοτικές, πρέπει και όλοι μας να έχουμε ένα αίσθημα ευθύνης και να προστατεύουμε τη δικιά μας περιουσία και του γείτονά μας. Να καθαρίζουμε πάντα τα οικόπεδά μας, να μην δημιουργείται παραπέρα κίνδυνος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι οποίοι εθελοντικά προσέφεραν τον εαυτό τους στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος και της κοινωνίας. Συγχαίρω ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά, τα οποία με κίνδυνο τη ζωή τους, σε βάρος του προσωπικού τους χρόνου, των οικογενειών τους και των υπόλοιπων υποχρεώσεών τους, σε μια δύσκολη εποχή επέλεξαν εθελοντικά να προσφέρουν τον εαυτό τους στην κοινωνία για το κοινό καλό και για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Μαζί με αυτούς δε, συγχαίρω την ηγεσία της πυροσβεστικής, τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Διοικητή του εδώ πυροσβεστικού τμήματος και τα υπόλοιπα μέλη του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι σε όλες τις δυσκολίες της περιοχής, είτε αυτές είναι οι πυρκαγιές, είτε οι πλημμύρες, είτε οποιασδήποτε άλλες δύσκολες καταστάσεις, είναι συνεχώς παρόντες με αποτελεσματικότητα, επιλύνοντας δύσκολα προβλήματα και αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις.